Λοιπόν, δεύτερο απόψινό παιχνίδι. Εδώ, στο πανέμορφο γήπεδο της Ανατολικής Αττικής, το 7. Κασίνιος. Τρίτο φύλλο. Φανάγκος για τρεις. Κι αυτός ξεκινάει τη χρονιά. Θα απαντήσουν. Η μπάλα γυρνάει. Υπομονή για τρεις. Όχι. Πάρουν το επιθετικό rebound, θα ανανεώσουν επίθεση, θα πάει μέχρι μέσα. Αστοχός. Ένα-δύο, θα κοπεί καθαρά. Το παιχνίδι ξεκινάει με φοβερό και τρομερό ρυθμό. Το πρώτο καλάθι στη χρονιά θα έρθει, όχι. Εδώ βλέπουμε τον coach του τρίτου φύλου. Τον φανέλα των Lakers, αγχωμένος. Δεν μπορεί να ρεμίσει το από πιο κοντά, κοιτάξτε τον εδώ. Εδώ κοιτάξτε. Εκδηλώθηκε. Πολύ ενδιαφέρουσα φάτσα. Μπάλα στην αδύνατη πλευρά για τρεις. Ω, το μπουμπίνισε. Έλα εδώ ποιος είναι αυτός. Θα γυρίσει γιατί δεν βλέπω και τον αριθμό. Με το νούμερο 5 Κονιτόπουλος. Μάλιστα, 3-6. Μπράβο. 10 δευτερόλεπτα. Σουτ για τρεις. Κακό, την μπάλα για το τρίτο φύλλο. Πανάγος και αυτό, όχι. Ο Γκρέμπι πάλεψε για το επιθετικό. Ένα-δύο βήματα. Το rebound από τον Κουτσόνα. Καστρίνιος. Αστοχός. Ο Καστρίνιος Junior στον πάγκο σε θέση προπονητή. Αχωμένος. Τα χέρια του Γκρέμπι για τους Porto Raptors στην πρώτη τους παρουσία στην διοργάνωση. Γυρνάει την μπάλα με υπομονή από τη 45. Αστοχός. Το νούμερο 8, ο Παντουβάγης. Όλες τις προϋποθέσεις, ελεύθερο σουτ για να ευθοχίσει και τα κατάφερε. Το τρίτο φύλλο για ένατη την επόμενη σεζόν. Γκρέμπι. Θα στοχίσει. Το παιχνίδι έχει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Άστοχη επίθεση διαδέχεται την άλλη. Χρειάζονται ρυθμό οι δύο ομάδες. Λογικό. Είναι το πρώτο τους παιχνίδι.
Πανάγος. Σταγενίδης. Το καλάθι θα έρθει από τον Καστρινιό. Καστρινιός ο οποίος μας μίλησε πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Καστρινιός Junior είναι στον πάγκο. James. Μπάλα θα γυρίσει. Βάζει στο ψηλό. Γίνει το λάθος. Τσαγκινίδης. Καστρινιός. Ο Γκρέμπι ζητάει. Και πάλι Τσαγκινίδης. Καστρινιός. Με ταυλό. Η παλιά φρουρά φωνάζει παρόν. Εξαιρετικό ξεκίνημα για το τρίτο φύλλο. 3-10 στο σύν 7. Πάρα πολύ όμορφη πάσα, πάρε βάλε ήταν αυτό. Το μισό καλάθι ανήκει στον Κονιτόπουλο, τελικός αποδέκτης. Θα το βρούμε τώρα, είναι ή ο Γιάννης Αναστάσιος ή ο Παντουβάκης. Πόρτο Ράφτορ στην επίθεση. Του τριών πόντων. 8-10 μειώνουν στο καλάθι. Σκόρε ο κύριος από το νούμερο 8 που ακούει το όνομα Παντουβάκης. Μητσιού, θα γίνει το λάθος. Θα σοφαρίσουν. Κόλλησε η μπάλα στο πίσω μέρος του σώματος του Παντουβάκη. Έκανε τα βήματα του με την μπάλα κολλημένη στο σώμα του. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό. Κατοχή για το τρίτο φύλλο, 3 και 17. 8-10. Καθαρίζει το rebound. Κίνηση κλασική, σέντερ από τον Γιάννη, τον Παπαγιαννάκο. Φέρνει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Το σκορ είναι στο 10-10, 2,5 λεπτά. Πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο 7. Πρεμιέρα για την Development 2. Μειοσύστατη ομάδα από το Raptors. Συστήνονται για πρώτη φορά στην διοργάνωση. Δείγμα θετικό σε αυτά τα πρώτα 7 και 40. Παπαγιαννάκος, σίδερο. Η μπάλα στα χέρια του Κιντζόγλου, ο οποίος θα την σφιχταγκαλιάσει. Ήταν αυτός ο οποίος θα οργανώσει το τρίτο φύλλο σε αυτή την επίθεση. Εξαιρετικός ο κύριος με το νούμερο 13. Νέο προβάδισμα. 112. 1.50. Μπαντουβάκης. Θα το κλείσουν 2. Η μπάλα θα γυρίσει. Για 3. Επιθετικό rebound.
Δίνουμε μάχη στην διεκδίκηση της μπάλας, κατοχή για ποιον. Έχουμε αλλαγές. Πανάγος στο παρκέ, στη θέση του Κουτσόνα. Και από την άλλη πλευρά, δύο στον αριθμό αν δεν κάνω λάθος. Κονιτόπουλος και Μπαντουβάκης Γιώργος πάνε στον πάγκο. Σουγιουλτζής και Μπαντουβάκης Δημήτρης στον παριέ. Κατοχή για ποιον? Για τον τρίτο φίλο λέω ρε. Σουβλιάντρης Airball. Μην χτυπήσουμε παιδιά. Ήρεμα. Έχουμε και πρεμιέρα. Σιαχάμις. Σου τριών πόντων μέσα. Με πρωταγωνιστή, αν δεν γυρίσει, πρέπει να είναι ο Σουγιουλτζής, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουν αριθμό στο μπροστινό μέρος στο σορτσάκι, ώστε να δω, πρέπει να περιμένω να γυρίσει την πλάτη. Θα γυρίσει, ναι, αυτός είναι ο Σουγιουλτζής, είναι ο σκόρερ, ο οποίος με αυτό το τρίποντο βάζει μπροστά τους Raptors με έναν. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 44 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Καπαγιαννάκος θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα πάει μέχρι μέσα, θα τρέξει όλο το γήπεδο. Πανάγος με το χαρακτηριστικό του στυλ. Θυμίζει Αλβέρτη, αυτό σου πέρα από ακόμα πιο πίσω. Η αλήθεια είναι 10 δευτερόλεπτα. 8 τώρα. Για να δούμε το φάουλ αν μπήκα με 3 ή όχι. Φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Γιάννης. Άσοκος και στη δεύτερη. Θα προλάβει, θα σουτάρει, αντί θα μετρήσει τέλος πρώτη δεκαλέπτου. 13-12, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με τρίποντο. Το θετικό είναι ότι έχουν ωρεξούλες τα παιδιά, οπότε θα δούμε ωραίο μπάσκετ. Και ποια θέλουμε, μακρινά σουτ. 13-12. Πανάγος. Πάει μέχρι μέσα, πήγε να βάλει καλαθάρα τώρα εδώ ο Μίτσιου. Δεν του το κάνει το χατήρι πορτοκαλί. Προϋποθέσει ευνηδιασμού, η μπάλα θα γυρίσει, είναι μόνος σου, θα το πάρει το τρίποντο, άστοχος. Μπάλα στα χέρια του Πανάγου.
απέναντι, λάθος. Τους ματιάξαμε. Με τα 3-12 πάντα το σκορ. Παντουβάκης. Εξαιρετική πάσα. Παπαγιαννάκος τελικός αποδέκτης, 15-12 στο συν 3. Παρακολουθούμε μεγάλο παιχνίδι και όσο περνάει η ώρα και βρίσκουν ρυθμό, τα δείγματα γραφής μιλάνε για ντέρμπι. Ντέρμπι ήταν και το πρώτο παιχνίδι της αποψινής ημέρας. Ντέρμπι μέχρι στιγμής είναι και το δεύτερο με καλύτερο ρυθμό αυτό, με πιο λίγες διακοπές. Πιο μπάσκετ, θα δούμε όσο δεύουμε προς το τέλος πως θα πάει. Σιακάμις, το καλάθι δεν θα έρθει. Νέο επιθετικό rebound, θα ανανεώνουν την επίθεσή τους και χρειάζεται να βιαστούν. Στου τριών, το rebound από ποιον? Παπάς. Λίτσιου, 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. 7 τώρα, 5, εξαιρετική ενέργεια, ενέργεια για χειροκρότημα. 15-18, το προβάδισμα. Ένα λεπτό να το επιβεβαιώσουμε πόσο είναι το σκορ. Είναι 18-16, ζητώ συγγνώμη, μπροστά η Πόρτο. Και βλέπουμε τον προπονητή του τρίτου φίλου εξηκωθεί με τα χέρια στη μέση. Ο Μίση θα κλέψει. Καστρίνιος θα πετύχει το καλάθι. 18 όλα. Έστωχος. Μασιακάμις, το μπουμπούνι, έξω από τη γραμμή των 6.75, 21-18. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Επιστρέψαμε. Στο συν 3 η Πόρτο. Πόρτο είπα, όχι ρε παιδιά, τι Πόρτο, να το διορθώσουμε. Α, Πόρτο, ναι, Πόρτο Ράφτο. Δεν λάθεψα τελικά. Καθώ μέσα, όχι. Νέο επιθετικό rebound, τους έχουν πονέσει. Τα χαμένα αμυντικά δίνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στους Raptors. Κακό το σουτ, πάρα πολύ κακό. Νέο λάθος. Είκοσι, ένα, είκοσι. Μπαίνουμε σιγά σιγά.
στο δεύτερο μισό της δεύτερης στροφής του παιχνιδιού. Του τριών πόντων που να αρχίσει και συνδέονται έξω από τη γραμμή των 6.75 με μεγαλύτερη συνέπεια. Προβάδισμα 4 πόντων, νομίζω το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής. Καστρίνιος. Κουτσόνας. Θα απαντήσει. Απάντησε 24-23. Το παιχνίδι και πάλι στον πόντο. Δεν θα εξοχίσει ο Γιάννης. Λοιπόν, έχουμε καταλογισμό φάουλ. Έτσι όπως το είπα, καταλογισμό πέναλτι θα ταιριάζε. Λοιπόν, φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Σαββίτσκι. Είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άσορος στην πρώτη. Πάναγος. Θα πάρει την προσπάθεια. Δεν θα βρει στόχο. Μπάλα για Ράφτορς. Μαντουβάγης. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Μας κατασκήνωσαν. Στο αντίπαλο το βραφιστό. Τώρα εδώ πέρα ο Κιντζόγλου πήγε να περάσει μια εντυπωσιακή πάσα προς τον Κρέμπι. Οι εντυπωσιακές συνήθως είναι και δύσκολες. Κατοχή και πάλι για τον τρίτο φύλλο. Πανάγος. Κουτσονάς. Πάρει το screen. Τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτό το φάουλ το κέρδισε. Και το δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές. Μίλησε η εμπειρία του Αντώνη. Ο Κουτσονάς και θα κλέψει την μπάλα μέσα από τα χέρια των Ράφτορς. Τριών πόντων. Έπισε το φάουλ προλίγου. Έκλεψε την μπάλα. Πέτυχε και το τρίποντο 25-26. Και βάζει μπροστά την ομάδα του. 3-12. Νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν θα βρουν στόχο. Πανάγος. Σαγκινίδης. Ο Κρέμπι σε πάρα πολύ καλή θέση, δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Και την ευκαιρία να δώσει αέρα τριών πόντων στην ομάδα του. Πολύ κακή εκτέλεση. Αλλά ούτε σε δεύτερο χρόνο. Ούτε σε δεύτερο χρόνο. Κέρδισε από φάουλ όμως. Μπράβο!
Σαγκενίδης. Κουτσονάς. Τρέμπιτς. Θα πάρει την προσπάθεια. Υπό κακές προϋποθέσεις με παίκτη κρεμασμένο πάνω του θα στοχίσει. Σου τριών πόντων. Αστόχο, νέο επιθετικό rebound. Θα ήθελα πολύ να μου πει η γραμματεία πόσα επιθετικά έχουν πάρει στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε για την ψήφο αριθμό σιγά σιγά. Κουτσονάς καθαρίζει, βοηθάει, βάζει το όνομά του και σε αυτόν τον τομέα της στατιστικής. Έχει κλέψει, έχει βοηθήσει τα rebound, έχει σκοράρει, έχει κερδισμένα φάουλ, Τζακινίδη, θα εκτοχίσει, 25-28. Μπαίνουμε σιγά σιγά, ο Σονούπο, στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. Σιαχάμις, 3 δευτερόλεπτα και πάλι. Ξεχάστηκε ο Μπαντουβάκης. Κουτσονάς. Στοχή και σε αυτό έχει πάρει φωτιά, 25-31. Καντουβάγκης, Παπαγιαννάκος, θα περάσει κάτω το καλάθι, μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Επιθετικό rebound. Γυρίζει πάρα πολύ όμορφα την μπάλα. Κακή εκτέλεση τώρα δεν αυτή, εκτός ισορροπίας δεν χρειαζόταν. Είχαν όλο τον χρόνο και τον χώρο. Κάνουν ένα σωστό σου. Όλο φωνάζουν να τον πάγκο. Πανάγος. Παπάς. Αστοχός. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 25-31. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο ημιχρόνο. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο. Ανάμεσα στο τρίτο φύλλο με τρίποντο. Θα είναι εκπληκτικό σιτέρ. Τα βλέπει Σαβαρέλια τα δύο καλάθια. Και το ένα εύστοχο τρίποντο διαδέχεται το άλλο. Η απάντηση θα έρθει από το Σιαχάμι. 28-34. Γυρίζω μέσα από τα χέρια την μπάλα θα βγει εκτός. Η μπάλα θα είναι για τους Raptors. Έτσι ακριβώς. Θα γίνει το λάθος παρά λίγο. Και την προσοχή εκεί παιδιά. Στις πάσεις σας. Σιαχάμις, Παπαγιαννάκος, Ατζουβάκης, θα κάνει το λάθος. Για να δούμε τον Αντώνη. Ψάχνει συμπαίκτη του, θα πρέπει να περάσει το κέντρο, θα το κάνει. Ανάδος. Πάει. Παπάς. Επιθετικό rebound από τον Καστρίνιο, θα γυρίσει. Θα στοχίσει. Να έχει ράχια τριπλά από τον Ατζουβάκη. Σιαχάμις. Παπαγιαννάκος. Ο συμπαίκτης ήταν μόνος 45 μέρες, έπρεπε να του τη δώσει. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Yeah.
Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Βανάγο. Αριστερό drive, ανάποδο χέρι, κερδισμένο φάουλ. Το βάλε κιόλας. Και μια ελεύθερη βολή. 29-36. Τσαγκενίδης. Σε 9.36 παραμένει. Άσορος η πρώτη. Κάμις είναι μόνος του. Προσποιείται. Παπαγιαννάκος, η μπάλα χαμηλά. Θα περάσει κάτω το καλάθι, θα το βάλει. 32-36. Παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ όμως το παιχνίδι. Τώρα έχασε ένα καλάθι από αυτά που τα χαρακτηρίζουμε σίγουρα τον Νικόπουλος. Εντάξει, έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Yeah. 32-36. Yeah. Κασπρίνιο σας το χύσει. Σιακάμις για 3. Για τα 5.36. 6.30. Παρακολουθούμε μεγάλο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Επιστρέψαμε. Με το σκορ στο 35-38. Ακόμα και να ισοφαρίσουν μπορούν από αυτή την επίθεση. Η Raptors Παπαγιαννάκος θα στοχίσει. Πάρα πολύ καλή ενέργειά του. Ο Αντώνης αυτή τη φορά αστόχησε. Κιμ Τζόγλου θα πάρει την μπάλα. Δεν θα αστόχησει. Ήταν κακό το σούτου. Μπαρουβάγκης. Παπαγιαννάκος. Μπάλα στην αδύνατη πλευρά, θα γυρίσει σε Ακάμις για 3, το έχει βρει. Το μπουμπούνισε και αυτό. Και φέρνει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, 38-38.
Κρέμπι. Αστόχησε. Ευκαιρία τώρα για τους γράφους να περάσουν μπροστά. Έχουμε επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει μαντέφτε ποιος. Ο κύριος που τα κάνει όλα στο πάρκε. Κουτσουονάς Αντώνης πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ένα βηματάκι πίσω από τον Μίτσιου. Μίτσιου στην επαναφορά. Κρέμπι. Κιντζόγλου, ο Μίτσιου ζητάει και πάλι. Κιντζόγλου για τρεις. Άστοχος. Καθαρίζει την υπόθεση, αμυντικό rebound. Οι Raptors πραγματοποιείται πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σιαχάμις για τρεις και αυτό. Πόπο, πόπο, πόνα σιτέρ. Παντουβάκι γελάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out 3 και 30. Με το σκορ το 41-38, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στο μπαργέ για να συνεχίσουν τη μάχη την οποία είναι τον Τζόγλου. Ο παπάς ζητάει την μπάλα. Μίσου με παίκτη κολλημένο πάνω του. Τον Τζόγλου για τρεις. Μίσου το επιθετικό. Προσποιείται. Θα πετύχει ένα παλικάρι σου προσωπικό καλάθι. 41-40. Θα κερδίσει το φάου. Από τρία η κάθε ομάδα. Ο Μίτσο θα κλέψει. Ο λίγο να πρόσεχει η επαναφορά. Πολύ όμορφη ενέργεια. Μια πολύ όμορφη ενέργεια από τον Μίτσο. Για γάμις. Μαντουβάκης. Παπάς. Χρησιμοποιήσει το κορμί του, τον όγκο του. Υπερήχε του αντιπάλου του, το εκμεταλλεύτηκε στο 100%, 41-44. Σιαχάμις, το ψάχνουν οι συμπαίκτες του, λογικό, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και εγώ το ίδιο θα έκανα, αλλά το τρίποντο αυτή τη φορά θα έρθει από τον Σιγιουτζή, ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη από τον Σιαχάμι και θα φέρει το παιχνίδι και πάλι στην ισοπαλία, 44-44. Φοβερές μάχες για ένα rebound. Ο Αντώναρος. Νέο τρίποντο. Διαγωνισμός τρίποντων. Όλοι. Το έβαλε ο Σιακάμις, το έβαλε ο Σιζουλτζής, το έβαλε ο Αντώνης από τρίτο φύλλο. Ήρθε τώρα να ευστοχίσει και ο Γιάννης. Νέα ισοπαλία 47-47. Ο Γκρέμπι αστοχή, Σιακάμις. Λάθος. Θα κρατήσει την μπάλα, απλά πρέπει να περάσει το πρώτο μισό για να μην χρεωθεί την παράβαση των 8 δευτερολέπτων. Όχι τίποτα άλλο.
Κιμτζόγλου, 16. Μπάλα στον Αντώνη. Σίδερο. Τέλος της 10 λεπτή, 47-47, θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, το 4 δεκαλεπτό ξεκίνησε. Μπροστά οι Raptors. Σιαχάμις. Πάλι Σιαχάμις για τρεις. Εντάξει, μπάξτε και όλο το βράδυ, λογικό. Τρέμπι. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Το καλάθι δεν θα έρθει. Πανάγος. Κρέμπι. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα συνεχίσει με το φάουλ συνέχεια. Πήρες μεταγραφή. Λοιπόν, δεν μας τα λες καλά. Λοιπόν, το 48-47 παραμένει, 7 και 52. Διαφορά στον έναν πόντο, το ντέρμπι καλά μένεται. Εδώ στο 7, να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ρώσικη ρουλέτα. Σε παρακολουθούμε, Κρέμπι, Πανάγος θα προσποιηθεί. Ψάχνει συμπαίκτη του ελεύθερο, θα βρει το Κακινίδη. Νέο καλάθι, 48-49, από το ένας, από το άλλος. Ένα χτύπημα διαδέχεται το άλλο. Το παίρνει τη φλερτάρι με την παράταση, το έχετε καταλάβει. Κακινίδης. Πανάγος. Θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Θα χαρίζει την υπόθεση με την κόρη μπάουτ. Νέο λάθος. Ήρεμα φωνάζουν από τον πάγκο. Θα σαβίξει και τους υπόλοιπους.
Έχουμε φάουλ. Πάμε σε ένα time out. Αν κατάλαβα καλά, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ στο Παπαγιαννάκος. Θα στοχίσει. Τιακάμις για τρεις. Άστοχο. Η άμυνα βγήκε για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά. Μίτσου σε νέο σου 2 πόντων. Θα στοχίσει. Τσιακάμις. Παρά λίγο το λάθος. Ρίτατε τι κάνει παιχνίδι, παρακολουθούμε τώρα. Παπά σε τρίποντο στον ευνηδιασμό. Πόσο μας αρέσουν αυτές οι φάσεις. 48-54. Και στο χρησιμότερο χρονικό σημείο το τρίτο φύλλο παίζει άμυνα. Είναι δύο συνεχόμενες. Το τρίποντο του Μπαμπά ήταν τεράστιο. Τους έχουν δώσει αέρα 6 πόντων, ψυχολογία 4-47 για το τέλος. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λάθος. Ο Αντώνης ο Μπαπά. Το καλάθι δεν θα έρθει. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν πάρα πολύ. Γιατί τα ξέδωκαν με 8. Για 3. Η μπάλα να πηδάει 1-2. Δεν τους κάνει το χάντερι. Απ' τα χέρια νομίζω του Παπαγιαννάκου θα περάσει εκτός. 48-54, 4-16 για το τέλος. Παπάς. Αυτή η φορά στο χ. Παίκτησα το τρίτο φύλλο, αν τελικά πάρει την νίκη εν πολύστατο φύλλου. Έχει γίνει ομαδική προσπάθεια, δεν το συζητάμε από όλους. Αλλά αυτός εδώ με το νούμερο 12 εδώ είναι εξαιρετικός απόψε. Νέο τρίποντο, άστοχος. Το εκβίασε, θα το πάρει και τώρα. Σαγκενίδης. Πανάγος. Πανάγος έχει κερδίσει το φάουλ. Άστοχος στην πρώτη. Έξω.
Παντουβάκης θα στοχίσει. Το χρειαζόντουσαν το τρίποντο. Μεγάλε φλίγκο ήρθες. Κάτω η σκούτα του Κουτογιάννη. Μίτσιου. Εδώ τα λέω με το φλίγκο από Πισάτσιος. Ο Μίτσιου τι έκανε. 48-56. Η διαφορά στους 8. Του σχόρεψε η αλήθεια είναι σε αυτή τη φάση. Εκπληκτική προσπάθεια, εκπληκτική ενέργεια. Σουτ για 3. Παπαγιαννάκος. Αστοχός. Θα βγάλουν και αυτή την άμυνα και νομίζω ότι η άμυνα είναι αυτή που φαίνεται να τους δίνει τη νίκη. Στόχος και στη δεύτερη. Το 48-56 παραμένει. 120 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σιακάμις. Βάλα χαμηλά. Και πάλι στο Σιακάμι. Χρειάζονται τα τρίποντά του τώρα όσο ποτέ άλλοτε. Θα στοχίσει. Έχει πραγματοποιήσει εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν μπορεί να τα βάλει όλα. Έχει βάλει ήδη πολλά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του. Είναι εξαιρετικός. Τσακινίδης για να το τελειώσει. Όχι. Υπάρχει ακόμα ζωή στους Ράπτορς. Θα φανεί στο αμεσότατο μέλλον. Εκπληκτική συνεργασία. Ράπτορ στο καλάθι, 50-56, πάμε σε time out. Λοιπόν, για πάμε. Για αυτά τα τελευταία είναι και 14, οι Ράπτορ θα πιέσουν. Σπάνε την πίεση. Θα πας. Θα πάρει το φάουλ. Πιο κοντά στην πρώτη του νίκη το τρίτο φύλλο. Σιακάμις θα στοχίσει. Έχουν σφιχταγκαλιάσει τη νίκη. 59-1. Δεν τους μένει άλλη επιλογή από το να πρεσάρουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Πάνε και πάλι την πίεση με υποδειγματικό τρόπο. Η μπάλα για το τρίτο φύλλο. Παπάς Αντώνης. Πιέζεται Παπάς. Πανάγος για να το τελειώσει. Πάρετε επιθετικό και νομίζω κάπου εδώ τα πάντα τελειώσαν. Το τρίτο φύλλο θα πάρει την νίκη. Ένα παιχνίδι το οποίο στη μεγαλύτερη διάρκεια του πήγαινε πόντο-πόντο με ένα πολύ καλό πεντάλεπτο, τελευταίο καλό πεντάλεπτο με σημείο αναφοράς την άμυνά του είναι αυτή που του δίνει εν τέλει την νίκη συν το πολύ μεγάλο τρίποτο του Πάπα να πούμε. Η ρευζητάει την μπάλα.
23 και 3 για το τέλος. Σαχάμης με τον Πανάκο κολλημένο πάνω του. Παπαγιαννάκος για 3 airball. Τέλος 50-58, τελικό σκορ, το τρίτο φύλλο στην ένατη. Συνεχόμενη παρουσία του στη διοργάνωση, ξεκινάει με το δεξί της υποχρέωσης. Το επαναλαμβάνω με σκορ 50-58, για χαρά σε όλους.